Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο Υγεία Πάνω Απ' Όλα. Επιστρέψαμε για να σας πω για το βραβείο που πήρε ο Διευθυντής του Ουρολογικού Κέντρου στο Metropolitan Hospital, ο Δόκτωρ Βασίλης Πουλάκης. Ένα βραβείο για την προσφορά του σε υψηλής ποιότητας θεραπείες ρομποτικής χειρουργικής σε ασθενείς με ουρολογικές παθήσεις. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Δόκτωρ Βασίλης Πουλάκης, Διευθυντής Ουρολόγος στο Εξειδικευμένο Ρομποτικό Ουρολογικό Κέντρο του Metropolitan Hospital, ένα από τα κορυφαία ιατροτεχνολογικά και ρομποτικά θεραπευτικά κέντρα στη χώρα, βραβεύτηκε για τη συμβολή του στην ουρολογία και την υψηλής ποιότητας προσέγγισης στη χειρουργική των ασθενών με ουρολογικές παθήσεις. Είναι μια πραγματικά κορύφωση μιας προσπάθειας η οποία ξεκινάει πριν από 20 χρόνια. Στην Ελλάδα ήρθα το 2006 όταν μπήκε το πρώτο ρομποτικό σύστημα Da Vinci και κάναμε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα. Σήμερα το Metropolitan Hospital είναι το πρώτο θεραπευτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ουρολογία, βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 πολυσύνδετες ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις. Έχουμε τη δυνατότητα με τη ρομποτική τεχνολογία να φτιάξουμε μια νέα κύστη από λεπτό έντερο και να την λειτουργήσει έτσι όπως λειτουργεί την φυσιολογική του κύστη και να διατηρήσει και την ποιότητα ζωής του στην ούρηση, αλλά και ταυτόχρονα και τη στήση του. Ο καθηγητής Βασίλης Πουλάκης εφαρμόζει σύγχρονες θεραπείες στο Metropolitan Hospital με το πιο εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα Da Vinci XI, που προσφέρει δυνατότητες για 3D απεικόνηση και χειρουργική υψής της ακρίβειας. Είναι το πιο ακριβό και το πιο εξελιγμένο με τα σημερινά δεδομένα ρομποτικό σύστημα. Δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε λεπτεπίλεπτες κινήσεις, δηλαδή είναι σαν να έχω τα δικά μου χέρια μέσα στην κλειστή κοιλιά του ασθενούς. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα και η ανάρρωση του ασθενούς πολύ γρηγορότερη. Έχει μπει και ρομποτικό σύστημα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο βέβαια συγχαίρουμε την διοίκηση του ΕΚΠΑ για αυτή τη απόφαση.